Ο Ερντογάν όμω στη Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ, κυρίε και κύριοι, φαίνεται ότι θα επιμείνει και στο βέτο για την ένταξη Φιλανδία και Σουηδία. Μάλιστα το σε στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, το Στόλντεμπεργκ, με τον οποίο είχε επικοινωνία. Η Χριστίνα Ιορδανίδου θα μα ενημερώσει. Χριστήμα. Έτσι, ο Τούρκο πρόεδρο έχει στυλώσει τα πόδια, δεν αλλάζει την άποψή του σε σχέση με την ένταξη τη Σουηδία και τη Φιλανδία στο ΝΑΤΟ, προκαλώντα πονοκέφαλο, βεβαίω, στο ΝΑΤΟ και στι δύο χώρε. Στην τηλεφωνική επικοινωνία, όπω είπε και εσύ, που είχε με τον Γιάννη Στόλτεμπεργκ, του είπε ότι ο λόγο που επιμένει και λέει όχι στην ένταξη είναι γιατί δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδο και κανένα βήμα, όπω είπε χαρακτηριστικά, σε ό,τι έχει να κάνει με του Κούρδου του ΠΚΚ, που βεβαίω θυμίζω για αυτού που δεν το θυμούνται η θέση τη Τουρκία είναι ότι οι Κούρδοι του ΠΠΚ mm. παίρνουν προστασία από τη Σουηδία και την Φιλανδία. Σε αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει πρόοδο σύμφω... σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο. Επίση, είπε πω σύμφωνα με την ανακοίνωση τη του Τουρκική Προεδρία ζήτησε άρση του εμπάργου όπλων από τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Και να σου πω, Γιάννη, τέλο ότι εκτό από τη συνομιλία που είχε με τον Γιάννη Στόλτεμπεργκ, είχε συνομιλία και με τη Μαγνάρελα Άντερσον, την πρωθυπουργό τη Σουηδία, λέγοντα ουσιαστικά ό,τι είπε και στο Γενικό Γραμματέα. Πάντως, δεν είναι και το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για να μεταπείσει τον Ερντογάν, αν κρίνουμε από την ιδιαίτερη αδυναμία που δείχνει στον Τούρκο Αλήθεια, πρόεδρο. Αυτό. Σε ευχαριστώ, Χριστίνα.